Εάν λοιπόν τύχει όμως και επειδή πέθα πολύ και υπάρχει και η απειρία και κινήθηκε ένας αδερφός και έκαμε πειρασμό, δηλαδή υποβίβασεν, ύβρισε, που ακόμα και να δείρει όπως παλαιότερα γινόταν στα μεγάλα μοναστεία, τότε είναι η ώρα της προσοχής. Αμέσως αντί να αφήσεις, θα ορμήσει τότε μέσα το πάθος της θυμού και της εκδικήσεως. Ο παλαιός άνθρωπος με τα όλα του, εκεί πρέπει να φανεί ο μοναχός ποιος είναι. Γι' αυτά μιλάμε κάθε μέρα. Μόλις ειδείς αυτή την κίνηση, είναι θέμα αρνήσεως και ομολογίας. Λοιπόν, αυτή την ώρα αρπάζει ο άνθρωπος την αυτομεψία, την ταπείνωση, πέφτει κάτω, είμαι τον αδερφέ μου, συγγνώμη, γελάστηκα, εγώ σαν αδαΐσα και άπειρος μίλησα, συγχώρεσέ με, μην με παρεξηγήσεις, λάθος έκαμα. Α, αμέσως δηλαδή θεραπεύεται η πληγή, συντρίβεται ο σατανάς και γίνεται προαγωγή στο πρόσωπο αυτό. Αυτά είναι αισθητά που τα περιγράφουν οι πατέρες και έχουμε γεμίσει ευτελείς μικρή πείρα.